Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, να μας δώσεις την εικόνα της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών το πρώτο πεντάμινο του 24, Αλέτα. Ναι, παραμένει σε αρνητική χρονιά και ο συγκεκριμένος κλάδος. Έχουμε μείον 5% στα τεμάχια και μείον 11% στην αξία των συγκεκριμένων προϊόντων. Βέβαια, μιλώντας και με ανθρώπους της χοντρικής πώλησης, αλλά και με ανθρώπους της λιανικής πώλησης αυτής της αγοράς, αλλά και με τους αναλυτές της GFK που την παρακολουθεί συστηματικά και από την οποία και εμείς αντλούμε τα στοιχεία για να έχουμε το ρεπορτάζ μας, ακόμα υπάρχει επίδραση από την πολύ καλή πορεία που κατέγραψε η συγκεκριμένη αγορά κατά τα προηγούμενα τρίμηνα λόγω της υποβοηθούμενης, όπως εγώ συνηθίζω να λέω, κατανάλωσης, κάνοντας μια παράφραση σε κάποιους άλλους. Δεν είναι τόσο δόκιμος οικονομικός όρος, θέλω να πω. Αλλά ήταν πραγματικά υποβοηθούμενη κατανάλωση μέσα από τα προγράμματα επιδότησης που ακολουθήθηκαν για συγκεκριμένες αγορές στον κλιματισμό και στην ψύξη, και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν. Όμως τώρα φρενάρισαν. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται διότι και στον κλιματισμό μέχρι και το Μάιο είχαμε πτώσει σε αξίες προϊόντων κατά 50% και σε τεμάχια κατά 42,6%, αλλά και αντίστοιχα και στην ψήξη στα ψυγεία, που είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά προϊόντα, η πτώση κυμαίνεται γύρω στο 22-23%. Στον κλιματισμό υπάρχει μια εκτίμηση ότι λόγω του πολύ θερμού καλοκαιριού που βιώνουμε όλοι φέτος, από εδώ και πέρα, από τον Ιούνιο δηλαδή και μετά, ίσως δούμε κάποιες καλύτερες πωλήσεις. Αναγκαστικά, διότι κάπως πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες από το καύσωνα. Αλλά στις υπόλοιπες κατηγορίες, ειδικά στα ψυγεία, τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Βέβαια, ο τομέας βοηθείται από άλλες αγορές, όπως τις μικροσυσκευές, τις μαύρες συσκευές, που είδαν κάτι καλύτερο και λόγω των αθλητικών γεγονότων, του Euro δηλαδή, αυτό το μήνα. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου κλάδου αποτιμήθηκε το πεντάμινο στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε όμως, μειωμένος κατά 11% όσον αφορά τις αξίες.